κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία των Πρεσπών. Η συμφωνία κυρώθηκε και τώρα επόμενο βήμα από το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας που εστιάζει αφενός στην ελαχιστοποίηση των απολειών από την εν λόγω συμφωνία και αφετέρου στη δημιουργία ενός προοδευτικού μετόπου. Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία και καθορίζει μεταξύ άλλων το όνομα των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία, έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή της γειτονικής χώρας. Τεράστιο είναι το κύμα αγάπης για την 4χρονη Μαρίνα από τις Αρχάνες, η οποία διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης στη Γερμανία, καθώς το ποσό για να πραγματοποιηθεί η πρώτη επέμβαση ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Οι κριτικοί ήδη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για οικονομική βοήθεια από την οικογένεια της μικρής, με το κύμα αγάπης να είναι τεράστιο. Μπείτε στο neacrete.gr και διαβάστε πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε. Σε λιγότερες από 10 ημέρες καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας έπειτα από απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας. Η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας προκειμένου να καλύπτονται οι παροχές σε είδος και χρήμα από ΕΟΠΗ και ΕΦΚΑ αντίστοιχα θα γίνεται με το ΆΜΚΑ, ενώ οι δικαιούχοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την νομική τους ταυτότητα. Ακολουθήστε το neacrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.